Είναι ένας ακόμα δρόμος στο Ρέθυμνο που έχει τη δική του ιστορία. Ο λόγος για την οδό Αεροφύλης στο Μασταμπά, που είναι ένας δρόμος κάθετος στην οδό Κουρμούλη και ο οποίος είναι πυκνοκατοικημένος. Όπως καταγγέλουν κάτοικοι της περιοχής στη Νέα Τηλεόραση, το οδόστρωμα βρίσκεται σε μαύρο χάλι, όχι το τελευταίο διάστημα, αλλά τα τελευταία χρόνια. Είναι κάμποσα χρόνια τώρα που το έχει ξεχάσει. Απλά είχαν βάλει ένα κομμάτι λίγο πιο πάνω και τέτοια, αλλά κάποια στιγμή και εδώ πέρα έχει σπάσει το τσιμέντο και έχει γίνει ακόμα χειρότερο. Ο άλλος δρόμος που είναι ακριβώς από πίσω είναι ακόμα χειρότερος. Τα ελαστικά των αυτοκινήτων και των οχημάτων γενικότερα. Εντάξει, ότι μπορεί να πάθει μια ζημιά αρκετή όταν θα μπει σε μια τέτοια λακκούβα, μπορεί. Εγώ μετακόμισα πρόσφατα, επειδή όμως έχω γνώστους εδώ και έρχομαι. Από παλιά είναι από παλιά. Τώρα η πλατεία έχει φτιαχτεί λίγο, αλλά ο δρόμος είναι καιρό έτσι. Είναι τραγική ειρωνία να φτιάξουν την πλατεία και να αφήσουν. Ναι, εντάξει. Ό,τι φαίνεται από τον δρόμο. Οι λακκούβες, όπως κατέγραψε και ο τηλεοπτικός φακός, έχουν πέρα από κάθε αμφιβολία την τιμητική τους σε αυτό το δρόμο, ενώ κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στην οδό Αρετούσας, που είναι κάθετος στην οδό Αεροφύλης. Δεν περνάει ούτε πεζός, δεν περνάει. Είναι άχρηστα όλα. Αυτό που μας είπαν οι κάτοικοι σε αυτήν εδώ τη γειτονιά, στην οδό Αεροφύλης, στην περιοχή του Μασταμπά, είναι πως αν έβρεχε, ούτε εμείς οι ίδιοι δεν θα μπορούσαμε να σταθούμε σε αυτό εδώ το σημείο. Όταν είχε προχθές τα πολλά νερά, δεν μπορούσε να περπατήσει με τα πόδια. Να μπείτε στα σπίτια σας, λέει. Ναι, ακριβώς το ίδιο. Είναι λίγο χάλια η κατάσταση τώρα. Το πώς μπορείς να βρεις κάποιον στο Δήμο για να απευθυνθείς για να τα φτιάξουν αυτά, δύσκολο. Εντάξει, ευελπιστούμε ότι θα κάνουν κάτι. Όταν βρέχει, πώς μπαίνετε στα σπίτια σας? Δεν καταλαβαίνετε, μουσχεμα. Μουσχεμα. Καλοκαίρι, σκόνη που δεν μπορούμε να... Έχουμε πλήξει. Χάλια κορίτσια. Σκόνη δηλαδή το καλοκαίρι, γελάσπες στο χειμώνα. Ναι, και τα δύο, μάλιστα. Και ενώ οι κάτοικοι παραπονιούνται ότι είναι ξεχασμένοι και από το Θεό αλλά και από το Δήμο, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος εξηγεί στη Νέα Τηλεόραση τους λόγους για τους οποίους δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η προγραμματισμένη ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής. Αυτή τη στιγμή έχουμε εκπονήσει μια μελέτη του προϋπολογισμού μισό εκατομμυρίου για να λυθούν τα προβλήματα αυτής της περιοχής. Γιατί το αξίζει, είναι μια περιοχή πραγματικά που είχε μείνει λίγο πίσω. Και πού κολλάμε. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τη διαδικασία για να δημοπρατήσουμε το έργο. Εμείς έχουμε κάνει τη μελέτη, περιμένουμε να λυθούν τα γνωστά προβλήματα που ξέρουμε όλοι. Κάθε εβδομάδα λέμε ότι λύθηκαν και ότι θα μπορούμε να βγάλουμε στον αέρα, να δημοπρατήσουμε έργα. Όλο κάτι συμβαίνει και κολλάει. Τώρα το μόνο που έχουν να κάνουν οι κάτοικοι των οδών Αεροφύλης και Αρετούσας είναι υπομονή μέχρι να ξεμπλοκάρει η διαδικασία των δημοπρατήσεων. Σε πνίγει το δίκιο? Δεν βρίσκεις ανταπόκριση από τους αρμόδιους φορείς? Κάνε την καταγγελία σου. Είδες κάτι ενδιαφέρον στην πόλη σου? Θέλεις να προβληθούν τα αξιόλογα που συμβαίνουν? Τηλεφώνησε στο 28210-36733 και πες το σε μας. Επειδή η ζωή έχει δύο όψεις, η Νέα Τηλεόραση είναι πάντα δίπλα σου.